Μετά από την ανακοίνωση του ελλείμματος της τάξης των 27 εκατομμυρίων ευρώ που βρήκε στο Ταμείο του Δήμου Ηρακλείου ο Δήμαρχος Αλέξης Καλοκαιρινός, εκείνο που απασχολεί τώρα είναι η υλοποίηση του συνολικού τεχνικού προγράμματος της πόλης. Πρόκειται για ένα στίχημα που θέτει ο Δήμαρχος προκειμένου να βελτιώσει όχι μόνο την εικόνα και την αισθητική, αλλά και τη λειτουργικότητα του Ηρακλείου. Το τεχνικό πρόγραμμα ψηφίστηκε χθες από το Δημοτικό Συμβούλιο ως μέρος ενός συνολικού σχεδιασμού, ώστε να ενσωματωθεί στον προϋπολογισμό, ο οποίος θα τεθεί μεθαύριο προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Βεβαίως, ο προϋπολογισμός, ο οποίος θα έρθει, και αυτός είναι ο σχεδιασμός μας, θα διαπιστωθεί ότι είναι ένας ελλειμματικός προϋπολογισμός. Άρα λοιπόν θα πρέπει να ισοσκελιστεί και αυτό θα επιτευχθεί με αυτό που ονομάζουμε ένα δάνειο ισοσκελισμού. Για το οποίο όμως ήθελα να πω ότι αποτελεί, και αυτό ήταν εξ αρχής η επιδίωξή μας και βλέπω να επιτυγχάνεται αυτή τη στιγμή, θα αποτελεί μια ανοιχτή χρηματοδοτική γραμμή. Πάντως, ο Δήμαρχος ξεκαθαρίζει ότι ο Δήμος δεν θα χρεωθεί με το ποσό του δανείου, αλλά θα απορροφήσει όσους πόρους απαιτούνται για να εκτελέσει έργα που είναι ήδη συμβασιοποιημένα και κυρίως αναγκαία για την πόλη. Και στην πορεία αυτής της εκτέλεσης των έργων θα προσπαθήσουμε να εξασφαλίσουμε και άλλους χρηματοδοτικούς πόρους, ευρωπαϊκούς πόρους, έτσι ώστε η επιβάρυνση του Δήμου να είναι η μικρότερη δυνατή. Είναι λοιπόν αυτός ένας συνολικός σχεδιασμός που υπαγορεύεται από τις ανάγκες με βάση την κατάσταση, την παρούσα κατάσταση του Δήμου όπως τη διαπιστώνουμε. Οι ανάγκες του Δήμου είναι σε πλήρη συνάρτηση με τον αναπτυξιακό σχεδιασμό όπως τον οραματίζεται η Δημοτική Αρχή, ώστε να παραχθεί ωφέλιμο έργο για το Ηράκλειο, το οποίο θα βελτιώσει σε μεγάλο ποσοστό την ποιότητα ζωής και το βιωτικό επίπεδο των κατοίκων. Κάτι που αποτελεί μάλιστα προεκλογική δέσμευση της παρούσας Δημοτικής Αρχής. Ελπίζω ότι μέσα από αυτήν τη συνολική δράση θα δικαιωθεί και η επιλογή των δημοτών στην παράταξη την οποία εκπροσωπώ.